ακροατή, καλώς ορίσατε στο νησί μας. Είστε εδώ για την τελετή του Ιερού Λιπτήρα και όπως κάθε χρόνο θα ήθελα να μας πείτε, να μας δώσετε το μήνυμα αυτής της ημέρας, γιατί το μεταφέρουμε κι εμείς με τη σειρά μας, στους ακροατές, στους θεατές μας και στους αναγνώστες μας. Χαίρομαι που είμαι πάλι κοντά σας στην Πάτμο, στο ιερό νησί της Αποκάλυψης, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα μας περίοδο. Αυτές τις μέρες βιώνουμε το θείο δράμα. Σήμερα παρακολουθήσαμε για ακόμα μια φορά την τελετή του Λιπτήρα. Ένα έθιμο το οποίο εδώ στην Πάτμο, εδώ και αιώνες γίνεται και με αυτή την έννοια η παράδοση αυτή αλλά και το νόημα των ημερών από την μέχρι και το Γολγοθά, τη Σταύρωση, αλληγορικά μας δίνει το κουράγιο να τα σκεφτούμε και να σκεφτούμε πιο βαθιά ότι μετά έρχεται η Ανάσταση. Και στην Ανάσταση ακριβώς προσδοκούμε όλοι σαν μία στιγμή κορυφαία όπου μετά από τη μεγάλη δοκιμασία μπορούμε να ξανανιώσουμε, να ξαναζήσουμε, θα έλεγα για την πατρίδα μας, αντίστοιχα, να νιώσουμε μια Ανάσταση, μια πάλι γεννησία. Με αυτό το νόημα, το σημερινό πιστεύω ότι αν κρατήσουμε όλοι μαζί και αν αγωνιστούμε και πιστέψουμε σε αυτό το στόχο, θα τα καταφέρουμε. Και είναι και ταυτόχρονα και μια ευχή, μια σκέψη και μια ευχή. Ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ.